Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Σόλιας, ο οποίος είναι κοινωνικός λειτουργός στο Δήμο Ηλίου, προκειμένου να μιλήσουμε για το Αλτσχάιμερ, για την Άνια, μέσα σε αυτόν τον κύκλο της συνεργασίας που έχει Ιδίων Τηλεόραση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. Κύριε Σόλια, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και εμείς... Είμαι στη διάθεσή σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαφώς υπάρχει και η Παγκόσμια Μέρα του Αλτσχάιμερ, αλλά όλο ένα και περισσότερο έχουμε κόσμο να ακούμε μάλλον για την Άνια τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Είναι τόσο μεγάλο τελικά το πρόβλημα της Άνιας, κύριε Σόλια? Ναι, θα έλεγα ότι είναι. Αν σκεφτούμε ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα παγκόσμια διαγιγνώσκεται ένα νέο περιστατικό άνοιας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολόγιζε ότι το 2019 55 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από άνοια. Αυτός ο αριθμός αναμένεται με βάση προοπτική μελέτη να φτάσει στα 139 εκατομμύρια το 2050. Ενδεικτικό του προβλήματος είναι και το γεγονός ότι η σύνοδος των G7 το 2013, η σύνοδος κορυφής των G7, χαρακτήρισε την Άνια σαν τη μείζωνα πρόκληση για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης για τον 21ο αιώνα. Στην πορεία βέβαια μας ενέσκυψε η πανδημία, έτσι ο COVID-19, επίσης τέθηκε έτσι σε πολύ μεγάλη δοκιμασία το σύστημα υγείας παγκόσμια, θα λέγαμε, ή τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Η Άνια δεν έπαψε να υπάρχει, πέρασε στο παρασκήνιο. Εκπλήρωσε αυτό που είχε πει ένας πολύ μεγάλος ακαδημαϊκός και κλινικός, ο Λάρσον, ότι αποτελεί τη σιωπηρή επιδημία. Και βασική αιτία αυτής της κατάστασης, το ότι η Άνια αποτελεί την επιδημία του 21ου αιώνα, είναι η γύρανση του πληθυσμού. Αυτή η τάση γύρανσης θεωρούμε ότι αφορά μόνο το δυτικό κόσμο. Mm. Εκεί όμως που αναμένεται η μεγαλύτερη αύξηση στα νέα κρούσματα είναι οι χώρες προς μέσου και χαμηλού εισοδήματος, όπου επίσης αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης. Αν σκεφτούμε ότι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες βρίσκονται η Κίνα, η Ινδία, τεράστια μεγέθη στον παγκόσμιο πληθυσμό, όπως επίσης η Βραζιλία και η Τουρκία που είναι χώρες των G20, που υποτίθεται ότι είναι πιο αναπτυγμένες. Επίσης η Άνια δεν είναι μόνο υγειονομική πρόκληση. Αν δούμε τα οικονομικά στοιχεία, το κόστος της φροντίδας στην Άνια για το 2019 ήταν 1,3 τρισεκατομμύρια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό το κόστος αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί το 2030, φτάνοντας στα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Αν βάλουμε βέβαια και στην εξίσωση ότι μειώνεται ο δείκτης των γεννήσεων και αυξάνει ο δείκτης γύρανσης του πληθυσμού, τότε περιμένουμε στο εγγύς μέλλον να μπουν σε μεγάλη κρίση τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αφού ο επαγγελματικά ενεργός πληθυσμός θα χρειάζεται να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τον εαυτό του, έτσι αυτοί που εργάζονται, αλλά παράλληλα θα πληρώνουν όλο και περισσότερους αναλογικά συνταξιούχους, τόσο για τη σύνταξη όσο και για την ασφάλισή τους. Αυτό όμως είναι ένα θέμα άλλης συζήτησης και άλλης εκπομπής. Και θα ανεβαίνει βέβαια ο χρόνος εργασίας όλων μας, έτσι, δηλαδή θα πηγαίνει και πιο περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και το κόστος της Άνιας, κύριε Σόλια, ποιο είναι? Στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουμε περίπου 400.000 άτομα τα οποία πάσχουν από Άνια σύμφωνα με το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνια. Όσον αφορά το κόστος, δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα. Μία μελέτη που έχουμε πριν από πολλά χρόνια, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική μελέτη, την οποία και επικαλούμαστε, για έναν ασθενή αρχικού σταδίου της Άνιας,
υπολογίζεται ότι η ετήσια δαπάνη είναι λίγο πιο πάνω από τα 12.000 ευρώ. Ενώ για έναν ασθενή με σοβαρή άνοια ξεπερνά τις 22.000 ευρώ ετησίως. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την επιβάρυνση της οικογένειας, έτσι, του συστήματος υγείας κτλ. Βεβαίως. Τώρα, η άνοια είναι μόνο φυσική συνέπεια του γύρατος, κύριε Σόλια? Στην πραγματικότητα, όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να νοσήσουμε από άνοια. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η συχνότητα της άνοιας σε άτομα μικρότερα των 65 ετών είναι περίπου 1%, λιγότερο από 1%. Η συχνότητα για τους ανθρώπους που είναι 65 έως 74% αυξάνει στο 2 με 5%. Για τους 75 έως 84 ετών φτάνει στο 19% και για τους άνω των 85 ετών είναι στο 42%. Και δεν ξεχνάμε ότι πλέον έχουμε και μία καινούργια ηλικιακή ομάδα, τους υπέργυρους, οι οποίοι είναι άνω των 90 ετών, οπότε η συχνότητα εκεί αυξάνει ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σχετίζεται με την ηλικία, με την άποψη ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να εμφανίσουμε άνοια, να νοσήσουμε από άνοια. Δεν είναι όμως νομοτελειακή συνέπεια του γύρατος. Δεν αφορά όλους τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει προδιάθεση για την άνοια. Πώς συγκριτικά και με τα στοιχεία τα οποία μόλις μας προαναφέρετε, κύριε Σόλια? Ναι, υπάρχουν προδιαθεστικοί παράγοντες. Καταρχάς έχουμε τους βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι μη τροποποιήσιμη προς το παρόν. Η έρευνα συνεχίζει όμως και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Αυτοί είναι τροποποιήσιμοι. Για να δούμε αυτούς τους παράγοντες θα πάμε πίσω στην πορεία ζωής του ατόμου. Πάμε στην παιδική ηλικία. Ένας πολύ σημαντικός προδιαθεστικός παράγοντας είναι η χαμηλή εκπαίδευση στην παιδική ηλικία. Βέβαια, αυτό το διάστημα εξετάζουμε ανθρώπους, έρχονται άνθρωποι για να εξεταστούν, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην περίοδο του Μεσοπολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του Εμφυλίου, άνθρωποι που είχαν πολύ λίγες ευκαιρίες για εκπαίδευση. Mm-hmm. Επίσης, το οικονομικό πλαίσιο δεν ήταν πλαίσιο που ενθάρρυνε την εκπαίδευση. Είχαμε την αγροτική οικογένεια. Έτσι, είχαμε την αγροτική κοινωνία, είχαμε την φάση της ανοικοδόμησης που υπήρχε μεγάλη ζήτηση για χειρονακτικούς εργάτες, έτσι, και δεν δινόταν έμφαση. Οι άνθρωποι αυτοί όμως είχαν λίγες ευκαιρίες για εκπαίδευση, αλλά δεν είχαν μικρότερη δίψα για εκπαίδευση. Μας λένε γυναίκες ηλικιωμένες, οι οποίες έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν, διαβάζοντας τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. Mm. Σας πληροφορώ ότι πολλοί από αυτούς έχουν διαβάσει πολύ περισσότερα βιβλία από ανθρώπους που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο αυτής της γενιάς που ζούμε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ισχυρό νοητικό απόθεμα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι προδιαθεστικοί παράγοντες, είναι οι καρδιακιακοί παράγοντες, όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά η κυρία Τσολάκη, καθηγήτρια νευρολογίας, ότι ό,τι είναι καλό για την καρδιά είναι καλό και για το μυαλό. Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση στη μέση ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κατάχρηση αλκοόλ είναι πάρα πολύ σημαντικοί προδιαθεστικοί παράγοντες και όλοι είναι τροποποιήσιμοι. Όπως επίσης η απουσία σωματικής άσκησης. Οι κρανιογκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μπορούν επίσης σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν. Η βαρικοία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και μπορεί να προληφθεί. Η περιορισμένη κοινωνική ζωή. Και ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά και έχει έρθει στην επιφάνεια είναι η μόλυνση του αέρα. Αν εκτιθέμεθα λιγότερο σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, μπορούμε να προλάβουμε ή να καθυστερήσουμε την εξέλιξη για πάνω από το 40% των διαταραχών του φάσματος της άνοιας. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι σε χώρες που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες αυτά τα προγράμματα πρόληψης, παρατηρείται μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Θα πει όμως κάποιος πώς γίνεται να μειώνονται τα κρούσματα και οι δείκτες να παραμένουν σταθεροί. Πρέπει να δούμε ότι παράλληλα αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης, οπότε όσο μεγαλώνουμε
διατρέχουμε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουμε από άνοια. Τα στοιχεία αυτά τα οποία μας παραθέσετε, κύριε Σόλια, είναι αυτά τα οποία πραγματικά υπάρχουν ή ενδέχεται να, η άνοια να υποδιαγιγνώσκεται? Ναι, τα στοιχεία είναι αυτά που υπάρχουν. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι η άνοια υποδιαγιγνώσκεται. Η κυρία Τσολάκη και οι συνεργάτες της έκαναν μία μελέτη στη χώρα μας όπου διαπιστώθηκε ότι μεσολαβεί ένας μέσος χρόνος 6 έως 16 μηνών από τη στιγμή που το άτομο ή άτομα του περιβάλλοντος αντιλαμβάνονται τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας μέχρι την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που κατέφυγαν ζητώντας ιατρική βοήθεια ζήτησαν ιατρική βοήθεια όταν τα πράγματα είχαν φτάσει σε προχωρημένο σημείο, όταν πιεζόταν η οικογένεια από τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας. Όταν δηλαδή ο ασθενής άρχισε να βγαίνει από το σπίτι, να περιπλανάται, να κινδυνεύει να χαθεί, όταν είχε άρση αναστολών, όταν είχε διεγερτική συμπεριφορά που πολλές φορές εκδηλωνόταν και με επιθετική βίαιη συμπεριφορά, λεκτική ή σωματική, ή όταν κατηγορούσε επίμονα το φροντιστή ότι του έχει πάρει για παράδειγμα τα χρήματα της σύνταξης επειδή ο ίδιος είχε ξεχάσει που τα είχε βάλει, όταν με λίγα λόγια ο ασθενής άρχισε να γίνεται ενοχλητικός προς το περιβάλλον. Η υποδιάγνωση όμως της άνοιας δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Το 2017 το έγκριτο, έτσι το πιο σημαντικό περιοδικό στο χώρο μας, το Lancet, δημοσίευσε μια μελέτη που αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φάνηκε ότι το 50 έως 65% των ηλικιωμένων που κατέφευγαν για βοήθεια σε νοσοκομείο και διαγιγνώσκονταν με άνοια, δεν είχαν αντίστοιχη εγγραφή στον ιατρικό τους φάκελο. Οπότε αν συμβαίνει αυτό σε χώρες με τόσο ισχυρά συστήματα υγείας και τόσο μεγάλη παράδοση στην αντιμετώπιση, στη φροντίδα στην άνοια, φανταζόμαστε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Είπαμε προηγουμένως ένα σημείο κλειδί, ότι υπάρχει η άποψη ότι η άνοια είναι φυσική συνέπεια του γύρατος. Αυτή η άποψη δυστυχώς επικρατεί σε ένα μεγάλο μέρος του ευρέως κοινού. Η μελέτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Όσο Αλτσάιμερ του 2024, πολύ πρόσφατα στοιχεία, βρήκε ότι αυτή η αντίληψη υπάρχει στο 80% του πληθυσμού. Το πιο ανησυχητικό βέβαια είναι ότι αυτή η αντίληψη επικρατεί στο 65% των ειδικών. Αυτή η αντίληψη είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες υποδιάγνωσης ή καθυστερημένης διάγνωσης της άνοιας, κατά συνέπεια της υποθεραπείας της. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι μα είναι φυσικό να ξεχνάει, είναι 80 χρόνων. Είναι 80 χρόνων, είναι φυσικό να καθυστερεί να σου απαντήσει, αλλά δεν είναι φυσικό να ξεχνάει, δεν είναι απόρρια του γύρατος. Βεβαίως. Τώρα, πόσο σημαντική, πόσο ωφέλιμη είναι η έγκαιρη αναγνώριση, ανίχνευση της άνοιας? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αρχικά πρέπει να μας είναι ξεκάθαρο ότι η άνοια προς το παρόν δεν είναι η άσημη. Ξέρουμε ότι η νευροεκφυλιστική διεργασία δεν αναστέλλεται με τα μέσα που έχουμε στα χέρια μας. Η έρευνα, όπως είπαμε, συνεχίζει. Έτσι. Προς το παρόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συμπτωματικά την άνοια, μπορούμε να επιβραδύνουμε την πορεία της. Μπορούμε να τη διαχειριστούμε με λίγα λόγια θεραπευτικά, όπως διαχειριζόμαστε και τις περισσότερες νόσους. Τα φάρμακα που έχουμε αυτή τη διάθεσή μας αποσκοπούν να επιβραδύνουμε την εκπτωτική πορεία και έχουν στο σύνολό τους σχεδόν ένδειξη για αρχικό στάδιο της άνοιας. Επίσης, έχουμε στη διάθεσή μας και ένα πλήθος μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων που έχουν ένδειξη για το πρώτο άνοια στάδιο, τη λεγόμενη ήπια νοητική διαταραχή, και για το αρχικό στάδιο της άνοιας. Η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων κρίνεται κυρίως από την έγκαιρη διάγνωση.
τότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό που λέμε το θεραπευτικό παράθυρο του φαρμακευτικού σκευάσματος ή την ωφέλιμη επίδραση της νοητικής ενδυνάμωσης ή της σωματικής άσκησης. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων, των θεραπευτικών παρεμβάσεων, είναι να παρατείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διατήρηση της λειτουργικότητας μικρής ή μεγάλης του ασθενούς. Φανταστείτε πόσο μεγάλη σχέση έχει αυτό με την ποιότητα ζωής του ασθενούς, και να δώσουμε έμφαση σε παρεμβάσεις που προσαρμόζονται όχι μόνο στις ανάγκες, αλλά και στην προσωπικότητα του ασθενούς. Mm-hmm. Στις μέρες μας πιστεύω ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τα περισσότερα προβλήματα υγείας βρίσκεται σε αυτά που αγνοούμε και όχι σε αυτά που είναι διαγνωσμένα. Η επιστήμη, δόξα τω Θεώ, μας βοηθά ίσως όσο, όχι όσο θα θέλαμε, αλλά μας βοηθά πραγματικά σημαντικά. Mm-hmm. Η διάγνωση της άνοιας πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είναι ένα πλήγμα για όλο το οικογενειακό σύστημα. Όπως όλα τα πράγματα όμως που αφορούν τον άνθρωπο, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Θα ήθελα να σας καταθέσω μια κλινική, όπως τη λέμε, παρατήρηση. Πολλοί περιθάλποντες περιγράφουν πριν τη διάγνωση τα συμπτώματα της άνοιας ως πολλές φορές απόρρια ενός δίστροπου χαρακτήρα, σαν ιδιοτροπισμός του ηλικιωμένου. Λέει η σύζυγος, δεν μπορώ να καταλάβω πώς λέει ότι δεν έχει φάει ενώ έφαγε πριν από μισή ώρα. Θέλει να με εκθέσει στους συγγενείς. Πώς μιλάει τόσο προσβλητικά στην κόρη του. Πώς με κατηγορεί ότι του κλέβω τα λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως οι ηλικιωμένοι σύζυγοι ή και τα παιδιά, φανταστείτε πόσο μεγάλη ανατροπή είναι η κόρη να φροντίζει τη μητέρα. Τη μητέρα η οποία την φρόντιζε όταν ήταν μικρή, τη μεγάλωσε, την ουθετούσε ή τον πατέρα. Ζουν ένα παραλογισμό που ξεπερνάει τις δυνάμεις στη διαχείριση. Συχνά μέσα από αυτό τον παραλογισμό αναδύονται αρνητικές εμπειρίες του πρώτερου βίου. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν απότομος άνθρωπος. Όταν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τη διάγνωση, όταν αντιλαμβάνονται, όταν συνειδητοποιούν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα άτομο που πάσχει, νοσεί εκείνη τη στιγμή, ο δικός τους άνθρωπος νοσεί, δεν προσποιείται ότι ξεχνάει, ξεχνάει πραγματικά. Όσο και αν τον πιέσουμε, δεν θα θυμηθεί το γεγονός που έχει διαγραφεί από τη μνήμη του. Δεν είναι δίστροπος, είναι αποπροσανατολισμένος. Δεν μπορεί, όχι δεν θέλει να ελέγξει τις αναστολές του. Αυτή η διάγνωση πραγματικά εισάγει σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Παράλληλα όμως μπορούμε να πούμε ότι έχει και μια λυτρωτική επίδραση. Όσο παράλογο και αν ακούγεται αυτό. Πλέον αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα όχι σαν απόρρια ενός δίστροπου χαρακτήρα, αλλά σαν προβλήματα μιας νόσου. Βεβαίως, και έχει σημασία αυτό να το καταλάβουν οι οικογένειες όσο γίνεται νωρίτερα, προκειμένου να σταθούν και περισσότερο στα μέλη των οικογενειών, στους πάσχοντες. Για να σταθούν, συγχωρείτε, για να σταθούν περισσότερο, αλλά είναι και ένας βασικός άξονας για να διαχειριστούν τα μέλη της οικογένειας και κυρίως ο περιθάλπων το φορτίο της φροντίδας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε ψυχολογικό και σε σωματικό επίπεδο. Επειδή είσαστε και κοινωνικός λειτουργός στο Δήμο Ηλίου, κυρία Σόλια, αυτή η βοήθεια σαφώς υπάρχει από την πλευρά και των επιστημόνων και των θεραπών των ιατρών και της οικογένειας ή τουλάχιστον προσπαθούμε να υπάρχει. Από το κράτος υπάρχει αυτή η βοήθεια? Προς το παρόν οργανωμένα γίνονται πολύ πολύ σημαντικές κινήσεις. Για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό που συνέβη το 2018-19, όπου από το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Πόλεις Φιλικές προς την Άνοια. Τότε εκπαιδεύθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, εργοθεραπευτών, φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι δούλευαν ήδη στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαιδεύτηκαν στο να κάνουν αυτή την πρώιμη ανίχνευση της άνοιας και να δημιουργήσουν συμβουλευτικούς σταθμούς σε πολλές πόλεις. Δημιουργήθηκαν δομές με το ήδη υπάρχον προσωπικό και τους ήδη υπάρχοντες χώρους.
τα ΚΑΠΗ, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα δημοτικά ιατρία. Αυτό ήταν ένα μέτρο που πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ αποτελεσματικό. Επίσης, χρηματοδοτούνται προγράμματα όπως τα κέντρα ημέρας Άγιος Ιωάννης, Αγία Ελένη που έχετε στη Θεσσαλονίκη, τα οποία κάνουν πραγματικά πρότυπη δουλειά τόσο σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης, παροχής υποστηρικτικής φροντίδας και ιατρικής αλλά και με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, πραγματοποιούν ερευνητικό έργο το οποίο έχει αξιολογηθεί θετικά από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Όπως επίσης και τα ειδικά ιατρία, ιατρία στα γενικά νοσοκομεία. Μιλώντας όμως για αυτή την πρόληψη που γίνεται για την άνοια, για αυτή τη δουλειά που γίνεται για τη διάγνωση της άνοιας, γιατί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας αν πάρουμε τα δεδομένα της Αμερικής ή της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι ένα 50%, να μην πούμε 65%, δεν έχουν διάγνωση. Θα πρέπει να ενδιαφερθούμε να διαγνωστεί έγκαιρα η άνοια σε όσο το δυνατόν περισσότερους και από αυτό το 50%. Μιλώντας λοιπόν για την άνοια, δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας τα μεγάλα αστικά κέντρα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Πάτρα, του Ηράκλειου, που υπάρχουν τέτοιες δομές. Για να φανταστούμε έναν άνθρωπο, έναν ηλικιωμένο ή μια ηλικιωμένη που μένει σε ένα απομακρυσμένο νησί, όπου ο γιος ή η κόρη βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει να έχει διαταραχές στη μνήμη του, έχει αρχίσει να έχει διαταραχές στον προσανατολισμό, έχει δυσκολία να κάνει το αγαπημένο της πλεχτό η ηλικιωμένη που το έκανε πάντα στη ζωή της. Λέει, παιδί μου, τα χέρια μου δεν πάνε πλέον. Η πραξία δηλαδή έχει αρχίσει να επηρεάζεται. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό τον πρώιμο έλεγχο. Φανταστείτε να φεύγει από ένα νησί του Αιγαίου για να κατέβει στον Πειραιά και να χρειαστεί να πληρώσει ξενοδοχείο για να μείνει. Ή φανταστείτε από ένα ορεινό χωριό να κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι με πολλά έξοδα και πολύ κόπο. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια η τηλεϊατρική, τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν διευκολύνει πάρα πολύ αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά είναι όσα μας λέτε. Μάλιστα, κύριε Σουλιά. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας πριν ολοκληρωθεί? Ναι, δύο κουβέντες έτσι που έχουν περισσότερο κλινικό προσανατολισμό. Στο Ήλιον ξεκινήσαμε το 2008 αξιοποιώντας τις δομές των 8 ΚΑΠΗ που υπάρχουν να κάνουμε αυτό το προληπτικό έλεγχο σε όσους ανθρώπους ήθελαν. Ήρθε και εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός, ένας επίσης πολύ μεγάλος αριθμός από αυτούς παρακολουθούνται από τότε μέχρι σήμερα κάθε 2 χρόνια. Γίνονται επαναληπτικοί έλεγχοι. Τι είδαμε αυτή την εξέταση? Το πρώτο είναι ότι τα τεστ τα οποία κάνουμε, και εδώ θα ήθελα να πω ότι τα τεστ αυτά δεν αξιολογούν τίποτα παραπάνω από την πραγματικότητα, αξιολογούμε την καθημερινότητα. Αν μπορεί κάποιος άνθρωπος να προσανατολιστεί στον χρόνο, αν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει απλά πράγματα, αν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αφαιρετικές σκέψεις, αφαιρετικές πράξεις, που είναι χρήσιμο όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ για να υπολογίσει τα ρέστα του. Γίνεται μέσα από πολύ απλές σύντομες ερωτήσεις. Είδαμε ότι για όσους ανθρώπους είχαν θετική ένδειξη, δεν ήταν θετική ένδειξη άνοιας. Σημαίνει ότι η εφαρμογή αυτών των τεστ δεν βγάζουν διάγνωση σε καμία περίπτωση. Είναι όμως ένα τεκμήριο για να στείλουμε αυτόν τον άνθρωπο για μια νευροψυχολογική αξιολόγηση πιο ενδελεχή ή για το κλινικό και παρακλινικό έλεγχο που κάνει ο γιατρός. Ο γιατρός και μόνο βγάζει την τελική διάγνωση. Από αυτούς τους ανθρώπους που σκόραραν θετικά, να το πούμε έτσι, στα τεστ, ένα μικρό ποσοστό, καθόλου αμεληταίο, γιατί κάθε δεκαδικό ψηφίο στατιστικά έχει ονοματεπώνυμο για μας, είχαν παράγοντες οι οποίοι ήταν αναστρέψιμοι. Ήταν κατάθλιψη. Είναι αναστρέψιμη. Είχαν διαταραχή ηλεκτρολιτών. Είχαν χαμηλή φεριτίνη. Είχαν αναιμία. Οι άνθρωποι αυτοί σταματούσαν μια πορεία η οποία τους οδηγούσε πιθανά και στην άνοια. Ένα μεγάλο ποσοστό είχαν ήπια νοητική διαταραχή. Είναι η διαταραχή κάποιων ή κάποιας νοητικής λειτουργίας, αλλά το άτομο διατηρεί τη λειτουργικότητά του. Ξέρουμε ότι ένα ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους θα αναπτύξουν άνοια στο μέλλον.
αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, χωρίς να είμαστε καθόλου κυνηγοί, στην Άνοι έχουμε να κάνουμε ένα αγώνα με το χρόνο. Είναι διαφορετικό να διαγνώσκεται άνοια σε έναν άνθρωπο στα 75 άτομα, 75 του χρόνια, και διαφορετικό αυτό το κατόφλι, το πέρασμα του κατοφλίου, να το πάμε στα 78 ή στα 80 χρόνια. Αν πάρουμε το προσδόκιμο επιβίωσης, αν ο άνθρωπος ξεκινήσει άνοια στα 75 χρόνια, στα 85 θα είναι σε σοβαρό στάδιο της άνοιας. Αν η άνοια του ξεκινήσει στα 80 χρόνια, θα είναι στην αρχή του μέσου σταδίου, που σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχει μια καλή, πολύ καλή ποιότητα ζωής. Οπότε και εκεί πέρα με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, γιατί είναι οι μόνες που ενδείκνυνται, βοηθήσαμε ανθρώπους, και το σημαντικότερο, όσοι βρέθηκαν από την κλινική εξέταση ότι είχαν άνοια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν σε αρχόμενο στάδιο. Οπότε ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν έγκαιρα το φάρμακο και έγκαιρα τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Αυτό έχει τρομερό αντίκτυπο στην κλινική τους πορεία. Μάλιστα. Κυρία Σόλια, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί και μας δώσατε όλες αυτές τις πολύ πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Σόλιας, κοινωνικός λειτουργός του Δήμου Ηλίου. Μιλήσαμε για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της άνοιας στην κοινότητα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας.